Χαίρετε. Πού είστε, ρε. Πού είστε. Έχω διαβάσει όλη την εφημερίδα. Τα νέα της νίκης στο μπάσκετ. Τα νέα της νίκης στο ποδόσφαιρο. Για την ανάβαση πορταριάς. Δεν δικαιούμαστε μια φορά κι εμείς γενέθλια. Α, χρόνια πολλά, ρε Μίτσο. Εσύ έχεις αύριο. Εγώ έχω αύριο, εντάξει, μαζί είμαστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πόσα γίνεσαι, 31. Εσύ 32, 32. Μπορώ, λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν να γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας σε ένα παραδοσιακό καφενείο. Έχω παραγγείλει ήδη τα καφεδάκια σας. Καφεδάκι. Ναι, ελληνικό. Πρώτη φορά στη Τσιπουρά. Γεια σας, κύριε Δημήτρη Μανώλη. Δημήτρης Μανώλης, άνθρωπος με δύο ονόματα και κανένα επίθετο. Αφεντικό, στο καφενείο του Μανώλη λένε. Εδώ έχουμε έρθει. Ελληνικό παραδοσιακό καφενείο. Ένα μέρος το οποίο είναι μέρος συνάντησης φίλων, ανθρώπων που γίνονται μετά φίλοι. Το έχουμε στο μυαλό μας με παππούδες να κάθονται και να πίνουν ελληνικό καφέ, να ρουφάνε ελληνικό καφέ, να διαβάζουν εφημερίδα, να παίζουν χαρτί ή τάβλη. Το παραδοσιακό καφενείο μπορεί να πουλήσει τσίπουρο, κρασί, ρακί κτλ. Με μεζέ, συνοδευόμενο με μεζέ, μπορεί να πουλήσει καφέ προφανώς. Κρατάει ήδη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε που όταν είχαν ξεκινήσει πολλοί να πηγαίνουν στα καφενεία. Ο Σουλτάνος επειδή έλεγε ότι κοίτα να δεις, εδώ έχουμε να πάμε στα τζαμιά και καφενεία. Και τους τάκους τους τα απαγόρευσε. Και ξεσηκωθήκαν οι Τούρκοι λέει τότε, επειδή τους έκοψε τα καφενεία. Και πέρασε άλλο νομοσχέδιο που μπορούσαν να πηγαίνουν για καφέ. Είναι σαν να κόβεις το βολιό το τσίπουρο. Γίνεται, δεν γίνεται. Εκεί θα ήταν η επανάσταση. Αυτό άλλωστε πέρασε και στον Έλληνα. Και μάλιστα το πρώτο καφενείο που άνοιξε στην Ευρώπη, άνοιξε στο Λονδίνο από Έλληνα της Μικράς Ασίας, κάπου στα 1600 κάτι. Ναι. Σόπα, ναι. Ναι. Και νομίζω ότι το πιο παλιό καφενείο στην περιοχή μας, νομίζω είναι στο Λαύκο. Στο Λαύκο. Στην Ελλάδα το πιο παλιό καφενείο. Στην Ελλάδα το πιο παλιό καφενείο είναι στο Λαύκο, από ό,τι θα πάμε. Είναι το 1800 κάτι. Ναι, και πρέπει να πούμε. 1700. Νιώθω λίγο συνταξιούχος αυτή τη στιγμή. Εμείς τώρα γενέθλια, ξέρεις, αραλίκι, καφενείο. Εντάξει, 32 γίνεσαι, ρε. Ναι, όχι, ξέρεις την εγώ. Όπα, μην πίνεις μεγάλη, ας εξυπηρετήσουμε. Έλα. Μας συγχωρείτε, την αφήνω την κάμερα κάτω, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Έλα, Μίτσο. Φοβερός, ε. Είναι η κλασική εικόνα που έχουμε από τον παππού μας, με το ελληνικό το καφεδάκι. Και που θέλει να φέρει κάθε πρωί πηγαίνει στο καφενείο. Ναι. Κάθε μήνα μας κάνει έναν απολογισμό. Τώρα τελευταία έχουν. Απολογισμό στο τι? Στο πόσοι έχουν μείνει. Α, παππούδες! Ναι. Πόσοι έχουν μείνει, το λέμε και εμείς τώρα. Ναι, ναι. Καθάρισε. Του λέω ρε παππού, πα εκεί, μου λέει αυτό καθάρισε. Ο άλλο δεν καθάρισε. Και κόλλημα. Παρά, καθάρισε. Εντάξει, είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ελπίζω όμως αυτό που είπες ότι νιώθουμε με συνταξιούχοι. Η φιλοσοφία του παραδοσιακού καφενείου, του ελληνικού παραδοσιακού καφενείου, να μην μείνει μόνο στις παλιές γενιές. Δηλαδή, είπες πριν ότι μας βλέπω, ήταν κάτι. Ναι, μια παρέα εδώ. Πάλι μας βλέπω να γινόμε, να εξελισσόμαστε έτσι. Σε 40 χρόνια. Σε 40 χρόνια, σε μια δεκαετία μας βλέπω, αλλά εντάξει. Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και τα νέα παιδιά να το δούνε. Γιατί λέμε συνέχεια για τα τσιπουράδικα και όλα αυτά, αλλά και το καφενείο είναι μες στην ελληνική κουλτούρα. Σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στο Βόλο το καφενείο. Πλέον έχει γίνει η καφετέρια. Έτσι, ναι. Όπου και έχει τη μουσική, έχει άλλα πράγματα. Ήδη έχουμε δει πολλούς νέους να ανοίγουν γαστρονομικά καφενεία, μεζεδοπολία και σε αυτή τη φάση όλοι. Και είναι, το κάνουν πολύ ωραία και πολύ, πολύ σωστά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το καφενείο παλιά. Ήταν αυτό που είπα και στην αρχή, ένας τόπος συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Είναι πράγματα τα οποία τα λέγαμε για τα παραδοσιακά τσιπουράδικα, αλλά ισχύουν ανά την Ελλάδα και για τα καφενεία. Δηλαδή, μαζευόντουσαν, αλλάζανε απόψεις, παίζανε και κάνα τάβλη, παίζανε και κάνα χαρτί. Ήταν όμως παλιότερα και σημείο φιλοξενίας, είναι το πέρασμα. Σκέψου το σαλούν της Ελλάδας. Όχι, ρε, που πλακωνόντουσαν. Γιατί και εδώ δεν πλακώνονται Πασόκ με Νέα Δημοκρατία παλιά, ε. Σκέψου τα, δηλαδή, ότι είσαι περαστικός από έναν τόπο, ταξιδιώτης, πριν ακόμα υπάρχουν τα ξενοδοχεία, εκεί που μπορούσες να μείνεις και μάλλον ηθικά υποχρεούνται να σε φιλοξενήσει, ήταν ο καφετζής της πόλης στο καφενείο. Οπότε βλέπουμε τη φιλοξενία, το hospitality από πολύ παλιά. Από παλιά, από παλιά. Τα κλασικά τραπέζια ήταν αυτά που βλέπουμε και εδώ, τα τρίποδα, τα στρόγγυλα. Αυτά είναι τα παραδοσιακά τραπέζια του καφενείου. Στην εξέλιξή του, πάντα πήγαινε άλλος για καφέ. Έλεγε θέλω και κάτι να τσιμπήσω. Μπήκε λίγο το αλκοόλ. Κονιακάκι. Κονιακάκι. Μπήκε λίγο μετά το άντι να μας ανοίξει λίγο όρεξη, μπήκε και μια ρακή στην Κρήτη κάτω. Μπήκε και ένα τσίπουρο στα υπόλοιπα. Μπήκε όμως και είχε και ένα λουκουμάκι δίπλα, ένα λουκουμάκι. Καριδάτο. Είχε πολλά και εξελίχθηκε, ειδικά πλέον στο Βόλο, κάθε παραδοσιακό καφενείο να σερβίρει τσίπουρο και μεζέ. Να πούμε και σε ποια οδό βρισκόμαστε, που είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στην οδό Λαρίσης, στην πιο
γνωστή οδό της πόλης. Οι Λαρισαίοι λένε ότι είναι το καλύτερο σημείο του Βόλου. Λέει ο δρόμος που λέει και Λάρισα και η οδός Λαρίσης. Έτσι είναι η οδός Βόλου στη Λάρισα. Είμαστε στη Λαρίσης που είναι όλα τα συνεργεία και από πίσω είναι η φιλική εταιρεία. Είναι ο δρόμος που βγάζει στην Εθνική για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και όπως έρχονται από την Εθνική, αυτό που πάει μέσα στο. Μπαίνει στο Βόλο. Αν δεν έρθετε από Αγχέλο και έρθετε από Βελεστίνο, είναι ο δρόμος που θα σας φέρει είσοδο στην. Για μένα είναι πολύ κομβικό σημείο γιατί από τα 13 μέχρι τα 21 βρισκόμουν πίσω από τη Λαρίσης. Που ήταν το συνεργείο του Βαφείου Αυτοκινήτων. Εντάξει, πέρασα και από άλλες περιοχές, αλλά εδώ ξεκίνησα. Εδώ μεγάλωσα τα πρώτα μεροκάματα σε ξένα χέρια, σε εισαγωγικά. Αυτή η περιοχή που ήταν η περίοδος που ασχοληθήκαμε με τα μηχανάκια, βαψίματα, με κόντρες, με χίλια δυο πράγματα. Εντάξει, αλητίες. Μετά ήρθαν τα ταξίδια και οι μαγειρικές. Και όπως είπα, το μαγαζί, όπως και άλλα παραδοσιακά καφενεία της περιοχής, εξυπηρετεί όλα τα συνεργεία και τον κόσμο τους. Φεύγει ο σερβιτόρος, γίνεται ντελιβεράς και πάει με το. Πώς λέγονταν αυτό το παραδοσιακό. Πώς λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα πολλές φορές το πιστεύω. Δίσκος. Με το δίσκο τον κρεμαστό. Και πάνε γύρω-γύρω στα μαγαζιά. Κρεμαστό. Εξυπηρετεί τον κόσμο και μάλιστα ο Δημήτρης εδώ. Όχι εσύ. Ο Δημήτρης που έχει το μαγαζί. Ναι. Δημήτρης είναι στο μικρό όμως. Φήμες λένε ότι φτιάχνει. Από τα καλύτερα και σίγουρα τα μεγαλύτερα σάντουιτς της περιοχής. Δηλαδή ταΐζει όλα τα στόματα των γύρω μαγαζιών και συνεργείων γιατί φτιάχνει κάτι σαντουιτσάρες σαν το κεφάλι του, σαν την αλογοουρά τη δική του και του σερβιτόρου μαζί. Επειδή ήθεστε αυτό από παλιά, όλοι παίρναμε αυτά τα σάντουιτς που γίνονται με ομελέτα, με τηγανιά μέσα. Πολλοί το κάνανε αυτό από παλιά. Που είναι τα μπαμπάτσικα. Μπαμπάτσικα έτσι. Γιατί στο συνεργείο πηγαίνει από τι 7 η ώρα το πρωί, δεν πηγαίνει 10 η ώρα και δεν μπορεί να σκεφτεί με μαχαιροπύρουν. Γύρω στι 12 η ώρα ή μετά αλλιώ 4-5 το απόγευμα, αν είναι ανοιχτό το καφενείο. Αλλά συνήθω πρωί έτσι, 12-1 η ώρα. Έφτασα στο σημείο που σου λέει το μέλλον. Τι μου θα μου πει το μέλλον. Το έχει συνήθεια εσύ να πηγαίνει σε καφενεία γιατί εγώ και εδώ έρχομαι πρώτη φορά, αλλά δεν έχω κάτσει. Θα πω κάτι, όποιος μας βλέπει και είναι από Κρήτη, σίγουρα θα ξέρει τον ράφτη στο Σπύλι, στο Ρέθυμνο, σε χωριουδάκι. Είναι ο ράφτης, ήταν ράφτης και το βράδυ γινόταν καφενείο και after μετά. Παλιά λέει στα καφενεία μέχρι που σε χουρεύανε κιόλας. Δηλαδή όλα σε ένα, είδες. Ναι, ο καφενείς ήταν και. Η παγκοσμιοποίηση ήταν από τότε, ένα μικρό μόλι ήταν και στα καφενεία. Κούρεμα, τσίπουρα, τα πάντα. Ο καφεντζής, κοίτα, ήταν αυτός. Ας το πούμε, στον οποίο μπορούσε να πας να μείνεις, να φας, να πιεις καφέ, να συζητήσεις. Ήταν, ας πούμε, δεν υπήρχαν επιδημίες. Υπήρχαν σπίτια και ένα μαγαζί. Φαρμακείο. Έτσι έχει μείνει. Κοίτα, όταν πήγαινε στο μεγάλο μοναστήρι, πλέον έχει υπάρχει. Μην γελάς. Ένα μαγαζί υπάρχει στο μεγάλο μοναστήρι. Το οποίο είναι και καφενείο και παντοπολείο και φαρμακείο και από όλα. Όλα τα βρίσκεις εκεί. Στο Ζήση, δεν θυμάσαι, είναι ταινία, τον Μπακαλόγατο. Που είναι που τον σερβίρουν στο καφενείο και από πίσω όλα τα προϊόντα. Γενικά τα νησιά, νομίζω και οι παραμεθόριες περιοχές έχουν κρατήσει και τα χωριά φυσικά έχουν κρατήσει το καφενείο και το έχουν κρατήσει και αυτό που λες σίγουρα και στην Κρήτη για να πηγαίνουν πλέον και οι νέοι να πίνουν εκεί το καφεδάκι τους, να τσιμπάνε και το μετσεκλίκι τους. Χαίρομαι να βλέπω βέβαια την αναβίωση όλου αυτού μέσω μαγαζιών τα οποία είναι λίγο ρακάδικα, λίγο καφενεία, λίγο πουλάνε κρασόμελο για αυτό που δεν θέλει ρακόμελο. Να φάει. Ναι. Τους φέρνει. Ζουβίσινο. Τους φέρνει πιο κοντά στην παράδοση. Ο Νικόλας, πέρα από το ότι είναι ο καλύτερος σερβιτόρος και ο καλύτερος ντελιβεράς, είναι και ο φροντιστής της ομάδας μπάσκετ της Νίκης Βόλου. Νίκη Βόλου μπάσκετμπολ. Τρία με ένα χωρίς. Εδώ δεν έχεις επιλογές πολλές ετικέτες τσίπουρου. Χήμα με χωρίς. Είδες πως μετατράπηκε τώρα σε μεζεδοπολείο, ε. Και ποια είναι μια παιδική συνήθεια που όταν πηγαίναμε με τους γονείς μας στο τσιπουράδι καφενείο, βγάζαμε τη ζελατίνη από μέσα και το σκίζαμε και φωνάζαν. Τώρα βέβαια είναι... Κοίτα, να το αυτό. Δεν το κάναμε, όλοι το κάναμε. Το κάναμε αυτό. Ο Δημήτρης. Περνούσα στο δάχτυλο τη ζελατίνα και είχε και το γλυφέδι και το έκανε έτσι. Ναι, ναι. Έπαιρνε αέρα μέσα. Εγώ το βάζα στο στόμα τη ζελατίνα και τη φυσούσα και πήγαινε στο δίπλα τραπέζι που άλλος μόλις έχει τσιμπήσει το καλαμαράκι. Ας πούμε και του περιμένει το καλαμαράκι. Ορτάζω. Έχει γενέθλια, ρε Μίτσο.
Πήγαινε εσύ ο καπετάνιο, πάρε το μαχαίρι. Πήγαινε ο καπετάνιο μια φορά. Πάρε το μαχαίρι, πάρε το εσύ. Πήρε το μαχαίρι ο καπετάνιο. Μοίρασε και τα περόνια, άντε. Πρώτη φορά γίνει καπετάνιο ζωή σου. Ορίστε. Ευχαριστώ. Άντε για μα. Άντε για μα. Άντε, βέβαια. Χρόνια πολλά. Στην υγειά σα. Στην υγειά σα, τα κυτσίριου. Στην υγειά σα. Άντε, καλή αρχή να έχουμε. Ούτε πρωινό δεν έχω φάει. Αυτά είναι. Το καλύτερο πρωινό είναι αυτό που πρέπει. Τέσσερα τσιμπουράκια, πέντε πιατάκια. Και τι λοιπόν, πιατάκια, λέγε, σαρδέλα, μυρίζει η φρεσκαδούρα. Έτσι, ντοματούλα, πατατοσαλάτα. Με παστό. Με παστό. Μελιτζανούλα και χταποδάκι, γαρίδες. Και πολύ ωραία τζούγια, με αγκουράκι και φουλαδάκι. Βλέπουμε έτσι πολύ πιο απλά πιάτα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ναι, και στο στήσιμο και στο μέγεθο. Ναι. Ναι. Αυτά που περιμέναμε. Λεμονάκι για όποιον θέλει. Απουσία πιάτων, ναι. Το παστό, ρε φίλε, τι σου είναι το παστό. Τι μου είναι. Ο πιο ταιριαστό με ζέση για το τσίπουρο για μένα είναι το παστό. Εμένα. Να σου πω κάτι. Στη Σουηδία τα τρώνε για πρωινό αυτά. Γιατί ξέρει. Είναι μια εταιρεία που λέγεται Καπλή. Αλήθεια. Τα πρώτη φωτογραφία, αλήθεια, αλήθεια. Την έχω δει και εγώ, ναι. Ναι. Και μου λένε θα φάμε πρωινό. Και λέω ο μόταρα, μα λέει ναι. Και βάζουν στο ψωμί και πω πολύ πρωί. Πρωί είπαμε και εμείς τρώμε, αλλά. Κοίτα, και πίνουν και στη Ρωσία. Δηλαδή θέλουν με τα αλάτια να ανεβάσουν θερμοκρασία ναι, και... ναι. Για να βγουν μετά στα κρύα. Οι Νορβηγοί είχαν σολομό καπνιστό για πρωινό. Αφού είναι φορές σε χώρες. Ωραίο. Εντάξει, για τα δικά μας βότκα, δεδομένα. Στη δε Σιβηρία χτυπάνε δύο βότκες, τρώνε μια παστή, ένα σκουμπρί, ας πούμε, παστό, τι έχουν εκεί. Και του γούρου μετά πάνε για βόλτα, για δουλειά. Γι' αυτό τρακέρνουν μετά και πάνε. Και μαλώνουν στον δρόμο. Το χταποδάκι φαίνεται βραστό, ε. Ωραίο, ε. Κάπως έτσι βγαίνουν και οι συνταγές που κάνουμε και εμείς και οι πιο μοντέρνες και σε εστιατόριο ή κάποια συνταγή που την εξελίσσουμε. Ο συνδυασμός, ας πούμε τώρα, μελιτζάν αχταπόδι. Μπορείς να κάνεις μια μακαρονάδα με μελιτζάν αχταπόδι ή ένα άλλο πιάτο. Ή να εξελίξεις τα παπουτσάκια αντί να βάλεις, ρε παιδί μου, ό,τι μπαίνει, να βάλεις τα πόδια από πάνω. Αντί να βάλεις κιμά, ε. Ένα κιμά αχταποδιού. Παιδιά, γάμο μου. Στο γάμο μου, Αλέξη, έτσι θα χορέψεις. Στο γάμο θα οργανώσω εγώ το χορευτικό, το είπα. Θα χορέψεις στο γάμο του Μίτσου. Παιδιά, ο Δημήτρης παντρεύεται. Το δηλώνεις. Χόρεψε εσύ για να μην χορεύω εγώ. Θες να κάνεις το γαμπρό. Σε βγάλω. Μια σου μου κάνει και αυτό που μένουνε. Και περιμένουνε. Μπράβο, ρε Μίτσου. Ναι, παραδέχεσαι. Θα σε ξυρίσουμε κι άλλα ζάκι. Αυτόν που μένουνε. Θα φέρω εγώ τα ταψιά. Τα ταψιά. Να σε χορέψουμε στο ταψί. Εσύ πρέπει να κανονικά να αναλάβεις την κουζίνα, φίλε. Όχι, okay, θέλω να πιω εκείνη τη μέρα. Ναι, άστα αυτά. Είναι σαν να σου πω να κάνεις βίντεο στο γάμο μου. Εσύ θα σε πρώτο τραπέζι, στο γαμπριάτικο θα είσαι, στο γαμοτράπεζο. Μετά, hangover μετά, ε. Με τίγρη. Όπως το hangover και το Dyson. Πηλιορίτικα, πατινάδες. Θα το οργανώσω εγώ το χορευτικό, μην αγχώνεσαι. Μήτσο, θα σε βγάλω ως προπρόσωπο, σε μπέκικα εγώ, μπροστά εγώ. Εδώ τρέπεσαι. Πώς λέγεται αυτός που κάνει τις χορογραφίες, ο γνωστός, ρε. Στην Γεροβία, ο Μεταξόπουλο. Όχι, τον Τίμο, θα κάνει Μεταξόπουλο, Τίμο. Θα πίνω εγώ με τον Μιχάλη, θα είμαστε λάσπη ήδη και μετά αφήστε το βάνο, θα έχει ήδη. Πάρ το καρότο, Μίτσο. Παιδιά, ήταν όλο φοβερά μέχρι. Ξέρετε ότι στηρίζω την παράδοση πάρα πολύ και την ελληνική γαστρονομία. Αλλά δοκιμάστε να φάτε ατζούγια μαζί με αβοκάντο. Θα τρομάξετε. Αβοκάντο σε τι, σε τι μορφή. Δεν είναι ευκολάκι. Αβοκάντο, λεμόνι και ατζούγια, ναι. Αβοκάντο, όχι πουρέ, έτσι. Όχι πουρέ, κομματάκι, αλλά να είναι όριμο, να μην είναι σκληρό. Ταιριάζει πάρα πολύ. Αβοκάντο, ατζούγια και. Ψωμάκι. Ναι. Αυτό, δεν θέλει κάτι άλλο. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εξετάσεις κάποια στιγμή. Όλο τσίπουρα, τσίπουρα, τσίπουρα. Μίτσο. Έτσι πεθαίνει ο κόσμος. Μια φορά το μήνα. Έχουμε φτάσει 32 χρονών, δηλαδή. Τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε τη χρονιά. Εσύ, πάμε μια φορά το μήνα για να γυρίσουμε επεισόδιο. Και τα off camera. Ποια off camera. Τα τσίπουρα. Εγώ δεν πάω. Ένα λεπτό. Να πηγαίνω και 7-8 φορές ακόμα το μήνα. Να κάνω και μια ανακεφαλαίωση γύρω από το βολιώτικο τσιπουράδικο. Γιατί έχουμε κάνει πολλά επεισόδια. Οι ιδιοκτήτες μας λένε ότι έχει πάει πολλοί κόσμος που έχει δει τα επεισόδια και μάλιστα έχουν πάει λίγα παιδιά που πήγαν τους γονείς τους. Και ήταν οι γονείς σε φάση. Και πού θα μας πας τώρα, εσύ που ξέρεις. Έχω δει βίντεο του Ντέκη Τσίριου με τον Τίμο που πήγαν στο τάδε τσιπουράδικο. Και έχουν πάει όλοι
Και έχουν δει και έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Να κάνω μία ανακεφαλαίωση για το τι εστί βολιώτικο τσιπουράδικο. Πριν την κάνεις, να πούμε ότι καλό είναι, ρε παιδί μου, άμα πάτε σε κάποια από τα τσιπουράδικα που δείξαμε, να πείτε τι είστε από τη Στέκη Τσίριους. Ότι είδατε το βίντεο. Ότι είδατε το βίντεο. Τους τσιπουράδες, αυτό, για να καταλάβει και ο άλλος ότι δεν είστε από την περιοχή και να σας εξυπηρετήσει, ξέρεις, με το... Όσο καλύτερα γίνεται με τα παραδοσιακά, γιατί επειδή κάποιοι πελάτες θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, πείτε για να ξεκινήσετε από το μηδέν, από την αρχή. Λοιπόν, βολιώτικο τσιπουράδικο σημαίνει ότι παραγγέλνεις τσίπουρα και σου έρχονται οι μεζέδες. Οι μεζέδες σου έρχονται με βάση το τι έχει ο μαγαζάτορας, τι έχει το μαγαζί, το τι έχει η θάλασσα εκείνη την ημέρα και με βάση τα δικά του γούστα. Δύσκολα, έλα. Οπ, οχοχο. Λάβρος με ξύδι, ε. Ναι. Στο δεύτερο, στη δεύτερη γύρα γίνει φούλη του τηγανιτού. Εδώ γίνει τηγανιά τώρα. Λοιπόν, έχουμε σαλάχι τηγανιτό, που δεν το έχουμε ξαναδεί νομίζω. Όχι, σε μεζέ. Δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε μπρασκοουρά τηγανιτή που είναι. Παιδιά, μπρασκοουρά είναι από τους καλύτερους μεζέδες. Είναι η πεσκανδρίτσα που τη λένε στην Αθήνα. Εμείς τη λέμε μπράσκα, σκορδαλιά, κουτσομουράκια. Αυτά τα λέμε λουκουμάκια τα μικρά. Τρώγεται και το στομάχι του ακαθάριστα. Γάβρο με ξύδι. Έχω βαφτίσει ήδη. Και εκεί είναι το πιάτο Δημήτρης, κολοκυθάκια και μελιτζάνα τηγανιτή. Το γουστάρει πάρα πολύ. Ό,τι έχει το μαγαζί, ό,τι έχει ο μαγαζάτορας, σπάνια παραγγέλνεις εξτρά. Ο μεζές πάει σύμφωνα με το τι υπάρχει στην κουζίνα, με το τι υπάρχει στη θάλασσα, με το τι έχει φέρει το αφεντικό. Και με τι όρεξη έχει ο μάγειρας και ο ιδιοκτήτης. Και να το πω λίγο πιο ομά, όταν πάει κάποιος στο τσιπουράδικο, να μην γίνεται περίεργος. Να πάει να χαλαρώσει. Πάει για αυτό που προσφέρει ο καταστηματάρχης και όχι για αυτά που θέλει ο πελάτης. Δεν είναι εστιατόριο. Δεν είναι εστιατόριο. Δεν πας με σκοπό ότι κοίτα θα πάω να φάω, ας πούμε, σήμερα χοιρινή μπριζόλια. Ή θα αφήσω τα λεφτά μου εκεί. Θα πάω να πιω τσίπουρα. Αυτό. Και μέχρι θα φάω ό,τι έχει. Ό,τι μου φέρουν. Ό,τι μου φέρουν. Αυτό ακριβώς. Εννοείται αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, εγκυμοσύνη, αλλεργία, το λέμε και θα υπάρξει σίγουρα εξυπηρέτηση στο 100% και παραπάνω. Αλλά μην γίνεστε περίεργοι στα τσιπουράδικα. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί χαλάτε όλη τη φιλοσοφία. Και είναι και η μαγεία αυτή να μην ξέρεις τι θα σου φέρει. Ε? Να το περιμένεις το πιάτο. Είναι λίγο. Να πας σε μπειραρία και να ζητήσεις την πιο γνωστή μπύρα. Α, σε δοκίμασε και μία άλλη, ρε παιδί. Μια βαρελίσια διαφορετική. Γαύρο βλέπουμε εδώ πέρα με ξύδι, έτσι. Ενώ συνήθως τον ξέρουμε με λεμόνι. Εγώ το προτιμώ. Μόλις βγάζαμε το γάβρο από τη φριτέζα ή από το τηγάνι, το ρίχναμε μέσα σε ένα μπολ, σε μια μπασίνα. Ρίχναμε λίγο ξύδι και δεδρολίβανο. Αλλά επειδή πολλοί κόσμοι δεν τρώει το ξύδι, τρώει λεμόνι ή δεν θέλει καθόλου, πλέον σε σφινάκι, ό,τι θέλει ο καθένας ή τα λεμονάκια που έχουμε εδώ δίπλα. Όποιος θέλει το πιάτο του, ρίχνει από πάνω. Ναι. Εγώ προτιμώ το ξύδι. Πολλοί προτιμούν το λεμόνι. Στο τηγανιτό ψάρι ρίχνουν λεμόνι. Εγώ θεωρώ το λεμόνι στο τηγανιτό και το παπαριάζει, ας πούμε, και του χαλάει τη γεύση. Αν θέλω να βάλω κάτι. Στο γάβρο προτιμώ αυτό, να το βουτήξω σε ξύδι. Αλλά αν δεν το ξέρετε, δοκιμάστε το και σπίτι σας. Όταν σας έχει η γιαγιά σας γάβρο τηγανιτό που θα πάρει από τη λαϊκή ή από τα ψαράδικα, να βάλετε ένα σφινάκι ξύδι και μιλόξιδο ακόμα καλύτερα. Και μιλόξιδο. Και να κάνετε μέσα τσαλαβούτα. Τα καφενεία, τα παραδοσιακά και τα παλιά καφενεία ήταν αντρομάγαζα παρόλο που ήταν ανεκτικά στις γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι όταν απαγορεύω όταν η γυναίκα να πάει. Αλλά ίσως δεν ένιωθε καλά γιατί θα ακουγόντουσαν σόκινγκ αστεία. Η κουβέντα θα περιστρεφόταν γύρω από παδικά, πολιτική και πράγματα το παίξεις μπορεί να θέλει να μην θέλει τώρα η άλλη να ακούσει. Ναι. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει και έχουν γίνει, ας πούμε, πιο family friendly στη λογική ότι ένα τέτοιο καφενείο όπως είμαστε εμείς μπορεί να έρθει η οικογένεια με τα παιδιά να πιει το τσιπουράκι, να πιει την πύρα, να πιει το κρασί και να φάει ωραίο μεζέ. Πάντως σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένα καφενείο. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, είτε έχει μεζέ είτε δεν έχει, έχει θαμώνες. Έχει θαμώνες. Έχει θαμώνες. Είναι γειτονιά. Το έχω παρατηρήσει. Όσοι είστε από τον Βόλο, ξέρετε, και είναι η Ιωνία στην οδό Αναπαύσεως, ένα συγκεκριμένο καφενείο μετά το βενζινάδικο, που είναι οι ίδιοι παππούδες κάθε πρωί, άμα ξυπνήσει 7 η ώρα που περνούσα να πάω για τη δουλειά. Είναι συνέχεια εκεί, το ίδιο στυλ, ο καφές, το νεράκι στο κρασοπότηρο και η εφημερίδα. Έτσι κάνει και ο παππούς μας, ρε. Παππούς. Στη Νεάπολη κάθε πρωί, ας πούμε, στο καφενείο το συγκεκριμένο. Έτσι, εκεί που μεγάλωσε. Ο παππούς είναι λίγο ιδιαίτερος, με Xbox, κουβαλάκι, ιστορία και τέτοια. Αλλά ναι, όντως το κάνει σε καθημερινή βάση. Είναι στο πρόγραμμα, ρε παιδί μου, ότι θα πάει εκεί, θα δει τους φίλους, θα παίξουν τάβλι. Θα παίξουν ένα χαρτί, ένα τάβλι. Ο χαμένος λέει, κερνάει την πορτοκαλάδια τον καφέ. Το έχουν αυτό. Όποιος πάει σε ψαρά και βρει μεγάλη μπράσκα, να πάρει το κεφάλι ή ολόκληρη να την κάνει σούπα. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο. Ότι σε αυτού του είδους τα μαγαζιά, τα καφενεία, που είναι της αρεσκίας μας, που είναι πολύ λαϊκά, μπορείς και μόνος σου να σηκωθείς να πάρεις αν έχει το τσίπουρο ή την πύρα, να ανοίξεις το ψυγείο, το ποτήρι, να κάτσεις. Ναι, ναι. Και δεν τρέχει τίποτα.
Ίσα ίσα θα το ευχαριστηθεί και ο ιδιοκτήτης. Ειδικά άμα είσαι και πελάτης. Αν είσαι και πελάτης, το ευχαριστιέται και ο ιδιοκτήτης, σου λέει δεν κουράζομαι. Δεν δουλεύω πολύ. Πάρε τέτοιο, πες μου στο τέλος. Κάποτε, σίγουρα θα το ξέρετε, μετρούσαν τα τσίπουρα ή τις μπύρες με οδοντογλυφίδες. Όταν παίρναν μια γύρα και ήταν τέσσερα άτομα, σπάγαν μια οδοντογλυφίδα. Και τις μαζεύανε και τις δείχνανε μετά, ρε παιδί μου. Εννοείται δεν κλέβαν. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα κλέψεις τώρα. Μιλάμε. Είναι άνθρωποι με ήθος που πηγαίνουν σε αυτού του είδους τα μαγαζιά. Δείχνανε τις οδοντογλυφίδες. Πέντε οδοντογλυφίδες, πέντε γύρες επί τέσσερα τσίπουρα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι έφερε μια τριπλέτα. Μαγειρευτά. Μαγειρευτά. Είχαμε πριν τα τηγανιτά. Έχει άλλη φιλοσοφία τώρα. Έχει πιει, πρέπει να στρώσει λίγο το στομαχάκι μετά τη τηγανιτά. Θες και λίγη σαλτσούλα. Λίγη σαλτσούλα, λίγη βούτα. Λίγη έτσι, έχουμε και το ψωμάκι και έχει περισσέψει αρκετό. Λίγη παπάρα. Εγώ θα φάω το χταπόδιτο στη φάδα. Ωραίος. Καλαμαράκι. Και μύδια. Έσκασαν μύτη μπύρες, έσκασε μύτη και το αφεντικό. Παγωμένο ποτήρι βλέπω εδώ. Παπαπαπαπαπα, αυτά είναι. Εσύ δεν πιείς τίποτα. Εν ώρα εργασίας απαγορεύει το αλκοόλ. Λοιπόν, είμαστε στο καφενείο του Δημήτρη του Μανώλη, ο οποίος Δημήτρης Μανώλης είναι ο άνθρωπος που βλέπετε. Πόσα χρόνια είναι το καφενείο? Το καφενείο σαν καφενείο είναι από το 1960 εδώ. Το 60. Την ιδιοκτησία στην οικογένεια τη δική μας πέρασε το 87. Και εσείς από τότε εδώ? Από τότε. Πήγαινα σχολείο και όταν σχολούσα ερχόμουν για δουλειά. Ναι. Τότε πώς λέγονταν το καφενείο? Δεν έχει ονομασία, παραδοσιακό καφενείο. Μανώλης. Εσύ έβαλες τώρα όταν το πήρες το... Το Δημήτρης. Εγώ έχω πάρει από εδώ, έχω έρθει για καφέ, έχω έρθει για τσίπουρο και έπαιρνα και πατσά κάθε Τρίτη και Σάββατο. Ναι, αυτό γίνεται το χειμώνα, με το κρύο. Έρχονται, δουλεύουμε δύο φορές την εβδομάδα γιατί δεν έχω τη δυνατότητα κάθε μέρα. Όλη η δουλειά βγαίνει από μένα, μέσα στην κουζίνα και δεν προλαβαίνω να κάνω κάθε μέρα γιατί είναι λίγο βάρβαρο το ωράριο. Είναι και σημείο που σταματάνε για να φύγουν για τις βάρτες, για τα εργοστάσια, για τη βιομηχανική ζώνη. Εδώ είναι η στάση που κάνουν τα λεωφορεία όλα τα χρόνια για τη βιομηχανική ζώνη. Την παλιά βιομηχανική ζώνη την καλή, τώρα εντάξει, 2-3 εργοστάσια έχουν μείνει. Αλλά συνεχίζουν και είναι εδώ η στάση, εδώ μπροστά δεν είναι. Και έρχονται, παίρνουν το καφεδάκι τους. Καφεδάκι, και έρχονται, σάδες, τρώγαν και ένα πατσά. Ή η βάρδια η νυχτερινή που σχολούσε. 6 ώρα που. Συγγνώμη, τώρα θα σα διακόψουμε και χρόνια πολλά. Έγινε έθλα Δημήτρης και αύριο εγώ. 20 Σεπτεμβρίου είναι, παιδιά, η μέρα που γυρίζουμε το επεισόδιο, οπότε γι' αυτό. Και 21 έχεις εσύ, είμαστε την ίδια μέρα γεννημένοι. Και εσύ 21 είσαι. Αύριο. Τι έγινε! Φέρτε μια τούρτα, τι τριπλέτα. Ερχόντουσαν οι βραδινοί, δηλαδή τρώγανε πατσά το πρωί και φεύγανε μετά για ύπνο. Και η πρωινή βάρδια που πήγαινε για δουλειά και αυτή η φαγητό ή καφέ το πρωί. Δηλαδή το χειμώνα όποιος μας βλέπει, αν έρθει Τρίτη και Σάββατο, είπαμε, ναι. Θα βρει πατσά. Πατσάκι μοσχαροκεφαλή. Ναι, πριν το γύρισμα έρθαμε και εμείς. Από τις 6 ώρα το πρωί, 5.30, 6 παρά. Ναι, τότε ανοίγεις κάθε μέρα. Ανοίγω τις μέρες που έχω τον πατσά το χειμώνα. Όταν δεν έχω πατσά ανοίγω 7 η ώρα. Πιο αργά γιατί. Είδες όμως πόσο σημαντικό είναι να ανοίγεις 7 η ώρα εδώ. Γιατί περίπου 6.30-7 η ώρα τα περισσότερα συνεργεία, τουλάχιστον τα παλιά μας τώρα, είναι ήδη μέσα. Οι πιο νέοι ανοίγουν λίγο αργότερα. Είναι στάνταρ αυτό που λέω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν ο άλλος πάει για να βάλει την πόρτα να παραγγείλει το καφεδάκι του. 7 η ώρα έρχονται από εδώ ή παραγγείλει Έλληνες. Έρχονται από εδώ. Ανοίγω εγώ και η διανομή ξεκινάει κατά τις 8 η ώρα έξω. Και τραπέζια έχεις έξω 7 η ώρα. Κανονικά. Έρχονται 7 η ώρα για καφέ. Έρχονται, ναι, το καλοκαίρι. Λοιπόν, και τα παππούδια τι ώρα έρχονται? 7.30 ώρα είναι εδώ. Πίνουν το παραδοσιακό, τον ελληνικό, τον καφέ. Οι πιο παλιοί ακόμη πίνουν και ένα τσιπουράκι στο μικρό το σφινοπότηρο. Μαζί με τον ελληνικό, ναι. Μαζί με τον ελληνικό. Πίνουν τον ελληνικό και πίνουν το τσιπουράκι. Βάζουν και λίγο μέσα. Είναι η συνταγή δική τους. Όχι εγώ, μόνοι τους. Αλήθεια τώρα. Έχεις δει να βάζουν τσίπουρο πώς είναι ελληνικό? Μπορώ να σου στείλω βίντεο, να βιντεοσκοπήσω και να σας στείλω. Έλα ρε. Τι μαγιά είναι αυτή? Οι παλιοί έτσι ήταν, για να δροσιστούν το καλοκαίρι πίναν τσίπουρο. Και να ζεσταθούν το χειμώνα. Να ζεσταθούν το χειμώνα, κονιάκ και μέντα. Κονιάκ και μέντα. Ξέρεις τι παρατηρήσαμε, ότι όση ώρα είμαστε εδώ, στα δίπλα τραπέζια που δεν τα βλέπει η κάμερα, οι περισσότεροι ήταν μόνοι τους, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 2, μοναξιά, διπλή παραγγελία μαζί, 2-25 άρια μαζί. Έρχονται να πιουν δύο τσιγκουράκια, τρία να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Είναι κάποιοι που είναι συνταξιούχοι κατά κύριο λόγο. Παράδοση κανονική εδώ. Εντελώς. Πολύ όμορφο αυτό. Πόσους μεζέδες γυρνάει το μαγαζί?
Επειδή τώρα είσαι καφενείο, να πούμε. Ναι, έτσι, ναι, καθαρό καφενείο, όχι τσιπουράδικο. Ανάλογα με το τι θα βρούμε στην ψαραγορά, έτσι, με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Αλλά μέχρι 15 μεζέδες διαφορετικούς θα βγάλουμε. Έρχονται παρές που τα πίνουν τα τσίπουρα αυτά? Έρχονται, μεγάλες παρές, ναι, έρχονται. Έχουμε ένα κύκλο γνωριμπιών μεγάλο. Δεν είμαστε μαγαζί που θα πει ο άλλος θα πάω εκεί. Για είναι πιο πολύ, πιο πολύ κλειστό το μαγαζί. Ναι, ναι. Έρχεται ο Μιχάλης που γνωρίζει τον Δημήτρη, έρχεται ο Τιμολέων, ο Αλέξης. Για το χαβαλέ και για όλο και για την ομάδα. Και για την ομάδα πάνω απ' όλα. Δεν έρχονται δηλαδή, δεν θα δεις οικογένεια να έρθει να φάει. Αρθούν οικογένειες. Υπάρχουν γνωστές οικογένειες πάλι. Έρχονται και οικογένειες, ναι. Επίσης, να ξέρεις τώρα, θύμου και αδέρφια μου, ότι πολύ γνωστός, παρόλο τώρα που έχουμε τσίπουρα εδώ και καφέ κτλ., είναι πολύ γνωστός ο Δημήτρης για κάτι κρασομεζέδες, μπυρομεζέδες, κάτι κρεατικά που κάνει ιδιαίτερα. Θα μας φέρεις κανένα τώρα για τις μπύρες, ε? Ναι, βεβαίως, εννοείται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Τώρα εσύ που σερβίρεις κόσμο, φεύγει, επειδή την κάνω κάθε φορά. Φεύγει περισσότερο με γλυκάνισο ή χωρίς γλυκάνισο στο τσίπουρο? Με γλυκάνισο. Ναι, βλέπεις, ναι. Είναι ανάλογα. Η παραδοσιακή πάντα στο Βόλιο. Εδώ μιλάμε για συνεργεία, εργάτες, εργάτες εργοστάσια, οικοδόμους, ελαιοχρωματιστές. Όλοι αυτοί δεν παίζει κανένας να είναι με χώρες, ελάχιστοι. Και είναι η παλιά φρουνιά. Επειδή μας ρωτάνε συνέχεια κάθε φορά, λέει παιδιά, καλά τα λέτε όλα αυτά, πείτε μας και λίγο κοστολόγιο. Εσύ τσίπουρο με μεζέ το έχεις? 2,5 ευρώ. 2,5, το φθηνότερο που έχουμε δει. Ναι, το οικονομικότερο, ναι. Φέρνεις ένα τσίπουρο, φέρνεις και πιατάκι. Και ένα πιατάκι και με μεζέ. Ναι. Και το σάντουιτς. Το σάντουιτς, ομελέτα, λουκάνικο, πατάτες, 2,5 ευρώ. Το σάντουιτς είναι που φεύγει για το, έχονται, το πέρα για πρωινό, ε. Είναι το δεκατιανό που λέμε, είναι το σάντουιτς που θα κάνω το διάλειμμα στο συνεργείο. Αλλά είναι παντόφλα, είναι σαν... βρήκαμε τώρα το μέρος μας. Δεν δουλεύουμε, ξέρεις, στην τυρόπιτα αυτά. Δεν έχουμε αυτό το σάντουιτς. Το απλό με ζαμπόν κασέρι και ντοματούλα και πατατούλες που είναι πιο ελαφρύ. Και μετά στο συνεργείο, όταν είναι κάποια παιδιά που δουλεύουν χειρονακτική εργασία, πολύ δύσκολη, πρέπει να φάνε κάτι να τους πιαστεί, έτσι. Γιατί μέχρι να σχολάσουν το απόγευμα δεν έχουν. Και δεν μπορεί να φάει μαχαιροπύρνο ο άλλος τώρα. Κάτι να φτουράει που λέμε. Να πιάνετε, να το πιάσει. Να σε πιάσει. Πάει λίγο να σε πιάσει. Εμάς μας πιάνουν πάντως όλα. Τρώμε από όλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι φίλος. Εντάξει, συνεργαζόμαστε και στα της Νίκης Βόλου τα πασχετικά. Θέλω να πεις και μία κουβέντα για το σερβιτόρο που έχεις εδώ. Δεν είναι απλά σερβιτόρος, είναι συνεργάτης, είναι γείτονας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και τον βλέπω σαν το μικρότερο μου αδερφό. Το μαλλί του πήρε αυτός από σένα ή εσύ από αυτόν? Ο Νίκος από μένα. Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Πιστεύω να σας εξυπηρέτησα. Ήταν όλα τέλεια. Άψορα. Περιμένουμε τώρα μια υπόσχεση για μπυρομεζέ, αυτό μόνο. Έρχεται σε 2 λεπτά. Ωραία, ωραία. Τι και φτεδάκι. Με τζατζίκι βλέπω. Για αυτό το πιάτο σε ξέρουν όλοι, ρε Μίτσο. Για την τηγανιά. Για την τηγανιά. Την μπαμπάτσικη, ε. Ναι. Πολύ πράγμα. Αυτή είναι για 4 άτομα μερίδα. Όποτε παραγγείλεις μπύρα, θα σου έρθει μπύρα μεζές. Περίμενε λίγο. Κρασί. Περίμενε λίγο. Αυτή είναι μεζέδες. Όχι, δεν λέω σε αυτή την ποσότητα. Όχι. Όταν παραγγείλεις μπύρα, έρχεται μεζές. Μπορεί να, ναι, ή κρασί, μπορεί να σου πούμε και... στα τσιπουράδικα ότι αυτό δεν γίνεται σε όλα. Ακόμα. Δηλαδή είναι εξτρά ο μεζές εκεί. Η μπύρα είναι μόνη της. Παρεπιπτόντως είναι απίστευτη. Η τηγανιά είναι... Όσοι έρθετε να τη ζητήσετε και να την προτιμήσετε. Θα έρθετε και θα πείτε την τηγανιά που δείξατε στο βίντεο με τους Tech Series. Να και η τηγανιά είναι όνειρο. Τι είναι, ρε. Καλώς. Σε τέτοιου είδους μαγαζιά, επειδή είναι ένα άτομο ιδιοκτήτης, ο ίδιος είναι στην κουζίνα, ο ίδιος πολλές φορές σερβίρει κτλ. Βοηθάει και η οικογένεια από πίσω. Τώρα συγκεκριμένα στο Δημήτρη, τα μαγειρευτά όλα με τα ψάρια. Τα μαγειρεύει η μαμά στο σπίτι. Η μαμά του Δημήτρη, γιαγιά δηλαδή. Ναι. Οπότε έχει και το παραδοσιακό, το γιαγιαδίστικο, το φαγητό. Ναι, το μαμαδίστικο. Το μαμαδίστικο, το ωραίο. Τη γεύση. Πολύ σημαντικό. Πάντα αυτά τα μαγαζιά είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που βοηθάνε και από το σπίτι. Δηλαδή θα δεις καλοκαίρι τα παιδιά να έρχονται να βοηθάνε να σερβίρουν. Θα δεις τη μαμά από το σπίτι να μαγειρεύει κανένα πιάτο. Να φέρει τα ψώνια, ναι, να φέρει τα ψώνια. Προμηθευτές κλπ. Και άλλωστε είναι μαγαζί το οποίο είναι πόσο, 8 τραπέζια. 6-8 τραπέζια. Άρα έχει και αυτό το παραδοσιακό χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Βοηθάει ένας τον άλλον και η παράδοση και όλα αυτά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει όλο αυτό, να γίνει πιο μοντέρνο.
έτσι μεγαλώσαμε, έτσι μάθαμε, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Βέβαια να εξελισσόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και σαν άνθρωποι και επαγγελματικά και να παίρνουμε και καινούργιες ιδέες. Αλλά αυτό το συνέστημα που έχουμε, αυτό το feeling που λέμε με την οικογένεια, δεν χρειάζεται να αλλάξει ποτέ. Και εμείς είμαστε ακόμα πιο τυχεροί που επειδή είμαστε στην επαρχία. Το έχουμε μάθει και το ζούμε ακόμα περισσότερο αυτό. Το φαγητό ενώνει. Ε, συμφωνείτε. 10 επεισόδια είχαμε πει οι τσιπουράδες. Ε. Και μετά τέλος. Checkpoint, τι το τερματίσαμε. Finish line. Τέλος. Δεν νομίζω. Πάμε για άλλη σειρά. Δεν ξέρω, τι λίγο λέτε. Ακόμα, τι λέτε. Λίγο ακόμα τσιπουράδες. Όχι, ρε, όχι, ρε. Όχι. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Εγώ θα πω το εξής. Ότι μας βρήκε με τον Αλέξη μέχρι και ιερέας σε βάφτιση και λέει βλέπω, λέει την ώρα που γινόταν η βάφτιση. Την ώρα που γινόταν η βάφτιση. Το μυστήριο, ε! Ναι, μου λέει, τώρα θυμήθηκα λέει που σε ξέρω, λέει. Έχω δει όλα τα επεισόδια, λέει, πάτε για τσίπουρο, λέει. Και να με πάρετε και εμένα, λέει, διαφορά μαζί. Επίσης, μου είπε φίλος μου αστυνομικός, που όταν γύρισε από διακοπές στην Αθήνα, λέει, πού ήσουν, στο Βόλο, από διακοπές από Βόλο γύρισε στην Αθήνα, μου λέει, ρε εσύ, λέει, έτσι και έτσι. Λέω, τι έγινε. Με βρήκε λέει ένα συνάδελφο, μου λέει πώ θα πέρασε. Λέει πήγα Βόλο στην πατρίδα μου. Α, λέει πολύ ωραία, και έχετε και τα τσιπουράδικα. Βλέπω λέει μια σειρά λέει του τσιπουράδε. Α, λέει τα ξέρετε, πηγαίνετε και τσίρου. Όχι, ρε, ποιοι είναι αυτοί που λε, λέει. Τσιπουράδε λέγονται, λέει. Είναι τρία αδέρφια, έχουν και ένα σεφ, λέει, εκεί που είχε πάρει λέει, στην τηλεόραση ένα διαγωνισμό. Λέει αυτοί είναι, όχι, λέει τσιπουράδε λέγονται αυτοί. Δηλαδή υπάρχει κοινό το οποίο έχει δει μόνο τσιπουράδε. Και είναι κοινό μεγαλύτερη ηλικία και σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Μακάρι. Να μας φέρει ο δρόμος να ανταλλάξουμε έτσι και να κεράσουμε. Να ανταλλαγμώσουμε. Να κεράσουμε ο ένας τον άλλον, όπως και ο κύριος Μιχάλης. Αυτό ήθελα να πω, ο κύριος Μιχάλης που έστειλε email. Είμαι ο Μιχάλης από Αριδαία. Σου φέρνω τσίπουρο. Αν είσαι Βόλο, που εγώ έλειπα, ήμουν στην Εύβοια εκείνες τις ημέρες και το άφησε στο Μιχάλη το τσίπουρο. Όχι, και λέει ο Τίμος θα το αφήσω σε μια καφετέρια στο εκεί, λέει, που συνεργάζομαι να πάω να το πάρω. Και έχω πάει εγώ για τσίπουρο σε ένα από τα μαγαζιά που έχουμε πάει παλιότερα. Με πετυχαίνει εκεί και μου λέει έτσι και έτσι λέει, ήθελα και μέσα στο τιμολέο, σου έχω φέρει λέει, ένα τσίπουρο ωραίο από Αριδαία. Ο κύριος Μιχάλης, ξέρω εγώ, να είναι 50 χρονών. Βλέ, έχω δει λέει, όλα τα επεισόδια, λέει φανατικά. Έχω σκοπό να τα πάρω ένα τα τσιπουράδικα που πήγατε, να τα πάρω με τη σειρά, να πάω να πιω τσίπουρο, να δοκιμάσω και να σας πω αν μ' αρέσανε. Πάντως προς τα παρόν είχε πάει σε τρία, ήταν ευχαριστημένος και με τα τρία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μας ευχαριστεί και μας ικανοποιεί ηθικά περισσότερο. Να μεγαλώνει και λίγο το κοινό, απ' την άλλη υπάρχουν και τα παιδιά που φέρουν τους γονείς. Και αυτό. Αυτό έγινε και σε παραθαλάσσιο μαγαζί που πήγαμε που. Τα παιδιά πήραν τους γονείς και θα πάμε εκεί που έδειξαν οι Take It Serious. Και ξέραν και τα τσίπουρα και τους μεζιά. Και πάθαν οι γονείς πλάκα σου. Λέει τώρα. Πού να ξέρει. Ο γιος μου ξέρει από τσίπουρα, τι έγινε. Αλλά κι όμως. Τι πήγε λάθος. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο τουλάχιστον. Δύο. Όχι, ρε. Μια πεντάδα θα γίνει. Λες. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Και ότι κάθε μαγαζί έχει και κάτι παραπάνω να πει και να μας δώσει. Και σε εμάς και στο κοινό μας. Οπότε σίγουρα θα κάνουμε, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του το επόμενο καλοκαίρι τη σεζόν, ας πούμε, 5-6 επεισοδιάκια θα τα κάνουμε ακόμα. Και επίσης θα θέλουμε πάρα πολύ, επειδή τους ζητάτε, να πάμε και την ώρα που βράζουν τσίπουρα ή σε κάποιο πανηγύρι, να είμαστε καλά, να είμαστε ανοιχτά, να επιτρέπεται ο κόσμος. Θα τα δείξουμε όλα, το έχουμε σκοπό. Yeah. Φάγαμε ωραία, ήρθαμε ωραία. Και είναι ακόμα νωρίς. Τι ώρα είναι, 2.30. 2.30. Να πούμε λογαριασμό. Μπας και έχει κανένα γλυκάκι. Κάνε λογαριασμό. Αν και δεν πληρώνουμε εμείς. Αν και δεν πληρώνουμε, να πούμε αυτά στον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί. Το αντάλλαγμα είναι αυτό. Το αντάλλαγμα είναι το ωραίο τραπέζι. Αμάνα. Και το πιο ωραίο γέρασμα. Τι έχουμε εδώ. Χαλβάς Φαρσάλων. Λοιπόν, εσείς φτάσαμε στο 10ο επεισόδιο. Τα αντί για τούρτα τρώμε χαλβά. Ναι, ρε. Θα σβήσουμε άλλη φορά κεράκια. Φάει χαλβά, ρε χαλβά. Να ζήσεις Δημήτρη και Τίμο και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνετε με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσετε τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε τα δύο φιλοσοφοί. Φυσήξτε. Εγώ από εδώ, ο μεγαλύτερος. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά. Μίτσο, χρόνια πολλά. Τίμο. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε τον αδερφό σας. Να χαιρόμαστε τον Τιμόλαιο. Λοιπόν, ξαναλέμε 20 και 21 Σεπτεμβρίου έχουμε γενέθλια. Τώρα γυρίζεται το επεισόδιο 20 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά. Πάντα με υγεία, με χαρά, με ευτυχία, με χαμόγελο, με καλό τσίπουρο, με καλή παρέα. Και κάποια στιγμή θα δούμε και γαμπρούς. Να χορέψουμε στους γάμους σας, να πιούμε, να μεθύσουμε.
να χαλιάσουμε όλη την παρέα και να τα κάνουμε σπουδά. Κάποιος έχει πάρει σειρά. Να ξεχνάμε και τέτοια. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Να χαλάσουμε το γάμο. Όχι, όχι. Όχι, να είμαστε καλά. Ξύλο, γη. Στην ουσία έχουμε φτάσει στα 3 χρόνια συνεργασίας, φιλίας κλπ. Και συνεχίζουμε και έχουμε μέλλον. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Και αυτή η σειρά, η σειρά Τσιπουράδες, μας έχει φέρει και πιο κοντά. Εννοείται. Και νομίζω και όλους μαζί και με το κοινό. Δηλαδή, έχουμε δεθεί περισσότερο και ανταλλάσσουμε και απόψεις. Έχω μάθει και εγώ από κάμερες, μικρόφωνα και τέτοια. Χαμός, έχω ξεπλήσει. Εμείς από μαγειρική είναι. Ωραίος ο Χαλβάς. Αλέξη τον έφαγε. Ωραίος. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι για το του Μανώλη σήμερα. Στο καφενείο του Μανώλη, όσοι είστε Βόλο, να το τολμήσετε να έρθετε. Είτε είστε μόνοι σας, είτε είστε με παρέα, είτε είστε οικογένεια, να έρθετε να δοκιμάσετε τα μεζεδάκια, να φάτε και τα κρεατικά, τα εξτρά, τα ιδιαίτερα που έχει. Και την τηγανιά. Και την τηγανιά. Σε πολύ φθηνή τιμή, σε πολύ χαμηλή τιμή, με μεγάλη ποιότητα, σε ένα περιβάλλον έτσι πιο. Πώς θα το λέξει το περιβάλλον? Urban. Urban. Urban και old style. Old style. Old school. Είναι. Old school. Τούρτα θα φάμε. Για είστε παρόν το καφέ. Θα φάω το χαλβά. Λοιπόν, άντε και το χρόνο. Άντε, τα λέμε. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια πολλά, δεν ξέρεις.